Έτοιμοι οι υπεύθυνοι του Δήμου Καλαμάτας είναι επικουρούμενοι και από τους εθελοντές για το 4ο Καλαματιανό Καρναβάλι. Σε πλήρη όμως ετοιμότητα για διασκέδαση και ξεφάντωμα είναι και οι καρναβαλιστές, που και φέτος έχουν βάλει φαντασία και κέφι που έχει ήδη αρχίσει να διαφαίνεται από τις στολές που έχουν επιλέξει. Εμείς είμαστε στο γκρουπ 1, 50 αποχρώσεις του γκρι. 50 αποχρώσεις του γκρι, ναι. Σωστά. Τι στολή είναι για... Είναι για άντρες, για γυναίκες, έχουμε και για μικρά παιδάκια, παιδική, και έχουμε και εναλλακτικά μία γυναικεία στολή, μεγαλύτερη από αυτή που βλέπετε εδώ. Οπότε θα έχετε κέφι. Ναι, όλοι έχουμε κέφι πάντα, 4 χρόνια έχουμε κέφι. 4 χρόνια πέρυσι... Παίρνουμε μέρος στο Καλαματιανό Καρναβάλι, 4 χρόνια, κάθε φορά με διαφορετικό θέμα. Και εμείς και τα υπόλοιπα γκρουπ. Πέρα από τα καρναβαλικά δρόμενα της πόλης κάνουμε και τα δικά μας πάρτι, εκδηλώσεις. Είμαστε μια μεγάλη παρέα και περνάμε καλά. Το θέμα πώς επιλέγει? Υπάρχει το βιβλίο, υπάρχει η ταινία? Το βιβλίο, σωστά, είναι και η ταινία. Με βάση λοιπόν το, ας πούμε, θηλυκό ταπεραμέντο, θέλαμε να το κάνουμε ακριβώς αντίθετα. Δηλαδή, ότι η γυναίκα είναι το ισχυρό φύλο. Έτσι κάναμε πιο σεξ τη γυναικεία στολή και την αντρική πιο αστεία. Για να δείξουμε ότι στην ουσία η ρόλη είναι αντίστροφη και ότι αν μη τι άλλο είναι ισότιμο φύλο και το θηλυκό με το αρσενικό. Γι' αυτό λέμε ότι είναι chapter 4 Καλαμάτα Edition, δηλαδή είναι το 4ο βιβλίο στο Καλαματιανό Καρναβάλι. Εγώ είμαι ο Άκης, Λουκάκης είναι το επίθετό μου, είμαι ο αρχηγός του γκρουπ και είναι και οι υπόλοιποι αρχηγοί, Λία Καρκατζούλη, ο Στάθης Χριστοφιλόπουλος. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να μας βρει στα τηλέφωνα στις αφίσες ή στη σελίδα του γκρουπ στο Facebook. Είμαστε το γκρουπ 12, αυτή είναι η στολή μας. Τι στολή είναι αυτή που έχετε διαλέξει? Η ονομασία που δώσαμε είναι Ladies and Gentlemen. Και περιλαμβάνει αυτό που βλέπετε. Έχεις πάρει και άλλες φορές μέρος στο καρναβάλι? Κάθε χρόνο. Είναι η τέταρτη φορά. Τέταρτη φορά. Ναι. Σαν νέο παιδί που είσαι, επειδή όλα αυτά τα χρόνια δεν γινόταν εδώ καρναβάλι στην Καλαμάτα, πώς σου φαίνεται τώρα, διασκεδάζετε τα νέα παιδιά περισσότερο αυτά τα 4 χρόνια? Εντάξει, εννοείται όσο πάει και περνάει τα χρόνια γίνεται καλύτερο. Το προσπαθούμε και εμείς βέβαια. Αλλά διασκεδάζει ο κόσμος. Ναι, εννοείται. Οι ομάδες εργασίας προχωρούν σταθερά στις δουλειές τους. Έχουμε φτάσει σε σημείο να έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει το πρόγραμμα του 4ου Καλαματιανού Καρναβαλιού. Και με την ευκαιρία αυτή, οι εθελόντριές μας εδώ θα σας πούν μερικά στοιχεία του προγράμματος. Το οριστικό πρόγραμμα πιστεύω την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε σε θέση να το ανακοινώσουμε μαζί και με τις οριστικές εκδηλώσεις και τα ονόματα. Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για το 4ο Καλαματιανό Καρναβάλι. Μέχρι σήμερα έχουν υποβάλει αιτήσεις 33 πυρώματα. Η δε προθεσμία, η οποία λύγει σήμερα, παρατείνεται από την Καρναβαλική Επιτροπή μέχρι την προσεχή Κυριακή 21 Φεβρουαρίου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του site του Δήμου Καλαμάτας, www.kalamata.gr, με τη συμπλήρωση ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η θεματολογία των πληρωμάτων ποικίλει, ενώ οι στολές είναι εξαιρετικές, με ωραία σχέδια και χρώματα. Όποιος ενδιαφέρεται για να συμμετάσχει σε πλήρωμα, μπορεί να επισκεφθεί το πνευματικό κέντρο όπου λειτουργεί καθημερινά το εκθετήριο των στολών των πληρωμάτων. Είναι έτοιμο το πρόγραμμα του 4ου Καλαματιανού Καρναβαλιού. Ξεκινάμε στις 28 Φεβρουαρίου στην πλατεία Όθωνος στο ιστορικό κέντρο με την τελετή έναρξης και παράδοση των λαβάρων στα πληρώματα. Στην τελετή έναρξης θα έχουμε χορό, τραγούδι, παιχνίδι, την κήρυξη της έναρξης από τον Δήμαρχο και πολλές άλλες εκπλήξεις. Στις 4 Μαρτίου στο Club Pliston Tel διοργανώνεται το πάρτι του Καλαματιανού Καρναβαλιού και την επόμενη μέρα, στις 5 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί η νυχτερινή παρέλαση που θα ξεκινήσει από το πάρκο του ΟΣΕ με κατάληξη στην κεντρική πλατεία μέσω των οδών Βασιλής Σοφίας, Φαρών, Βασιλέως Γεωργίου, Φρατζή Σιδηροδρομικού Σταθμού, δηλαδή με ενιαία διαδρομή για όλα τα πληρώματα και μεγαλύτερη από ό,τι πέρυσι. Υπάρχει μια 30-μελής επιτροπή η οποία αποτελείται εκτός από κάποιους από το Διοικητικό Συμβούλιο της Φάρης, από μια μεγάλη ομάδα εθελοντών και εθελοντριών. Και γι' αυτό το λόγο η σχετική προετοιμασία που ξεκίνησε εδώ και μήνες έχει καταλήξει σε αυτό το επίπεδο να είμαστε σχεδόν έτοιμοι για το 4ο Καλαματιανό Καρναβάλι. Είμαστε χαρούμενοι διότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση και συμμετοχή και ενδιαφέρον από τον κόσμο. Ελπίζουμε να βοηθήσει ο καιρός πάνω απ' όλα για να μπορέσει ο κόσμος να απολαύσει το καρναβάλι και τις απόκριες στην Καλαμάτα.
Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται και οι προετοιμασίες για την κατάρριψη του ρεκόρ Guinness στον χορό Μπατσάτα. Χθες έγινε και η πρώτη πρόβα στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας. Στις 12 Μαρτίου το απόγευμα στην κεντρική πλατεία θα γίνει μεγάλη προσπάθεια για να καταρριφθεί το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness στο χορό Μπατσάτα με τη συμμετοχή εκατοντάδων χορευτών από όλη την Ελλάδα. Στις 13 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί μεγάλη παρέλαση από την πλατεία της 23 Μαρτίου μέχρι την κεντρική πλατεία μέσω των οδών Αριστομένου, Φρατζή και Σιδηροδρομικού Σταθμού. Και εδώ βλέπουμε ότι η διαδρομή είναι μεγαλύτερη από πέρυσι. Θα ακολουθήσει η απονομή των βραβείων και η μεγάλη συναυλία με το αγαπημένο συγκρότημα των Other View. Στο ενδιάμεσο των ημερών της αποκριάς θα πραγματοποιηθούν τα παιχνίδια του κρυμμένου θησαυρού, ενώ στις 12 Μαρτίου το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί ο μεγάλος τελικός. Είμαι εκπρόσωπος της οργάνωσης του Ρεκόρ Guinness. Να ενημερώσω ότι δεν είμαι εγώ η διοργανώτρια, επειδή συνήθως μιλάω εγώ. Διοργανωτή σε αυτό είναι ο κύριος Μάριος Ιωαννίδης. Εχθές έγινε η πρώτη γενική πρόβα προκειμένου να καταφέρουμε να σπάσουμε ένα παγκόσμιο ρεκόρ. Τα πράγματα πάνε καλά. Ήμασταν γύρω στα 200 άτομα και είχαμε και απώλειες, δηλαδή οι σχολές χορού που συμμετέχουν από την Καλαμάτα, που είναι σχεδόν όλες, μπορεί να ενημερωθεί και κάποιος μέσω Facebook γι' αυτό ή μέσω του Δήμου ή της Φάρης. Είχαμε κάποιες απώλειες, οπότε λογικά από την πόλη της Καλαμάτας μαζευόμαστε γύρω στα 300 άτομα. Σύνολο είμαστε γύρω στα 600 άτομα και άνω, και συνεχώς ο αριθμός αυξάνεται, οπότε τα πράγματα είναι θετικά. Θα επιχειρήσουμε να σπάσουμε ένα παγκόσμιο ρεκόρ, όπως φαντάζομαι πλέον το ξέρει όλος ο κόσμος, έτσι, εδώ στην πόλη μας. Αν τα καταφέρουμε, η πόλη μας θα γίνει γνωστή παγκοσμίως. Αυτό θα πάρει τεράστιες διαστάσεις. Γι' αυτό ζητάμε τη στήριξη και τη βοήθεια από όλο τον κόσμο να συμβάλλει σε αυτό, να συμμετέχει σε αυτό, για την πόλη μας και μόνο. Και για τη χώρα μας φυσικά, αλλά από τη στιγμή που γίνεται εδώ στην Καλαμάτα, η πόλη μας είναι αυτή που θα πάρει την ανάλογη και την αντίστοιχη προβολή.